Πολύ γρήγορα, έτσι, σε ό,τι χρόνο μας απομένει, κύριε Δήμαρχε, να ανοίξουμε λίγο και την αυτοδιοικητική συζήτηση. Έρχονται εκλογές τον Μάιο. Φυσικά, όλα αυτά βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων. Θέλω όμως προτεραιότητες, στόχους για την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να ευχηθώ καταρχάς σε όλους τους συνυποψηφίους μου και στη ΣΥΤΗ αλλά και σε όλη την Κρήτη καλό κουράγιο. Και στους δημοσιογράφους να το ευχηθείτε αυτό, κύριε Δημοσιογράφου. Να τηρήσετε μια γραμμή, θα έλεγα, ισορροπιών μεταξύ των υποψηφίων, έτσι, που θεωρώ ότι την τηρείται μέχρι τώρα. Σε ό,τι μας αφορά σίγουρα. Ναι, και θεωρώ ότι έτσι θα είναι και στη συνέχεια. Και να ευχηθώ βέβαια αυτή την περίοδο που κατά κάποιο τρόπο υπάρχει έτσι και μια ελεύθερη ολογία να διακριθούμε όλοι μας από μια αυτοσυγκράτηση και από ένα αυτοσεβασμό στο θεσμό της αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι ένας βασικός θεσμός, και χωρίς την αυτοδιοίκηση είμαστε πλέον σίγουροι όλοι, και εμείς και οι πολίτες, ότι δεν θα υπήρχε ίσως η κοινωνική συνοχή που στο μέλλον που υπάρχει τώρα, δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε όρθια κοινωνία, δεν θα υπήρχε στην ουσία δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα σε ένα τοπίο που διάγουμε, που είναι δύσκολο δημοσιονομικά και βέβαια όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσε σε άλλες καταστάσεις να κάνει η κυβέρνηση και το κράτος δεν μπορούν να γίνουν. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν ο θεσμός της αυτοδιοίκησης, ίσως θα ήταν διαφορετική και η εικόνα της κοινωνίας σήμερα. Κύριε Πατεράκη, να σας ρωτήσω κάτι εγώ που θέλω. Ναι. Λοιπόν, για την επόμενη θητεία, μήπως, αναρωτιούνται και πολλοί και από την περιοχή, μήπως μια μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Στίας για τα επόμενα χρόνια είναι να αποκτήσει επιτέλους δημαρχείο. Είναι ο μοναδικός Δήμος, ναι, έχοντας στην Κρήτη, που δεν έχει κανονικό δημαρχείο. Δήμος, είμαστε ο μοναδικός Δήμος, αν και ο μεγαλύτερος έκταση Δήμος της Κρήτης, με 700.000 στρέμματα περίπου έκταση, ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει δημαρχείο. Όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε και επίσημα ότι στο πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μας δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουμε πρόταση. Έχει αξιολογηθεί θετικά σε πρώτο επίπεδο και έχει παραπεμφθεί για την τελική υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών. Και η πρόταση αυτή αφορά την ανέγερση ενός δημοτικού μεγάρου που έλειπε από το Δήμο. Και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.700.000 ευρώ. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή της τελικής έγκρισης με την υπογραφή του κυρίου Χαρίς του Υπουργού. Άρα είναι ένα στοίχημα που μπορεί να κερδιθεί στην επόμενη αυτό θέση. Το στοίχημα το έχουμε κερδίσει ήδη. Σας είπα ότι έχουμε την πρώτη αξιολόγηση θετικά και περιμένουμε την τελική υπογραφή. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει αυτή η πορεία και περιμένουμε την τελική έγκριση για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δημοκράτησης. Άρα ένα σημαντικό στόχος που είχαμε βάλει από την αρχή της δεύτερης δημοτικής μας περίοδου ολοκληρώνεται. Όμως δεν ήταν η στόχη εκείνη, δεν ήταν ο μοναδικός στόχος. Είχαμε βάλει σημαντικούς στόχους τους οποίους σιγά σιγά είτε τους έχουμε πετύχει είτε είμαστε στη φάση της υλοποίησης. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα στους βασικότερους, Δήμαρχε, για να προλάβουμε και το χρόνο. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο είχαμε θέσει σαν βασικές προτεραιότητες ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές που να μπορέσει η περιοχή μας να δεχτεί επενδύσεις. Διότι, ναι μεν έχουμε αεροδρόμιο, ναι μεν περάσαμε σε μια δύσκολη φάση όλη αυτή την περίοδο που δεν είχαμε αυτό το μοναδικό έργο υποδομής που δίνει διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή. Αλλά τώρα που έχουμε ένα αεροδρόμιο που, όπως είπε και ο κ. Πλακετάκης, κόστησε περίπου 25 εκατομμύρια για το ελληνικό δημόσιο, περιμένουμε αυτό να κεφαλοποιήσουμε την αξία του. Δηλαδή να προκληθούν επενδύσεις. Για να έχουμε όμως επενδύσεις, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα τον επενδυτή να τον καλύψουμε. Να του πάρουμε κουκίδια, να του δώσουμε νερό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εκείνες οι οδικές αρτηρίες που να έρχεται ο τουρίστας να μένει και με ασφάλεια να κινείται εντός της περιοχής μας. Αυτά λοιπόν τα έχουμε δρομολογήσει και είναι σε πολύ καλή φάση. Παράδειγμα, η αντιμετώπιση των σκουπιδιών. Αυτή τη στιγμή
με βάση και το περιφερειακό σχεδιασμό απορριμμάτων, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο αφορά την δημιουργία ενός νέου κιτάρου κιτά με ένα προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ, το οποίο θα μας καλύψει για την επόμενη πενταετία από πλευράς διαχείρισης απορριμμάτων. Εκεί έχουν τακτοποιηθεί και οι απαλωτριώσεις, νομίζω, Δημάρχη. Βεβαίως, είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των απαλωτριώσεων. Έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων το 70% του ποσοστού της απαλωτρίωσης και θα πρέπει οι δικαιούχοι να καταθέσουν τα συμβόλαια διοκτησίας τα οποία διαθέτουν για να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Και περιμένουμε, έχουμε την προφορική σε πρώτη φάση έγκριση από τον κύριο Φάμελο, την θετική αξιολόγηση για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου, μιας μονάδας διαλογής απορριμμάτων, με ένα προϋπολογισμό περίπου 19,5 εκατομμύρια ευρώ, που θα μας λύσει το πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο στο Δήμο Σιτίας, αλλά και στο Δήμο Ιερά Πετρελαιά, που εδώ θα έρχονται τα στερεά απορρίμματα. Δήμαρχε, λοιπόν, ναι, έχουμε... δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε πολλά. Και... Μία κουβέντα ήθελα βεβαίως, να πω. Ναι, να συμπληρώσετε. Κάναμε μία τεράστια προσπάθεια να διαφημίσουμε, να αναδείξουμε την περιοχή μας και να προκαλέσουμε επιπλέον τουριστική κίνηση από αυτή η οποία υπήρχε μέχρι τώρα. Και πετύχαμε αυτό το οποίο στοχεύσαμε. Διότι με το ξεκίνημα της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, στοχεύσαμε συγκεκριμένη αγορά, τη σκανδιναβική αγορά, η οποία είναι από τις καλύτερες τουριστικές αγορές και πετύχαμε τα δύο τελευταία χρόνια με την παρουσία μας στις εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες της Σκανδιναβίας να προκαλέσουμε ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα στην περιοχή και το οποίο μόνο θετικά μπορεί να πούμε ότι έχει φέρει, διότι δεν είναι της λογικής του όλη κλούση, αλλά είναι της λογικής του ελεύθερη τουρίστα. Και για την τοπική οικονομία, λοιπόν, συνολικά. Και βεβαίως έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια να βελτιώσουμε το αγροτικό εισόδημα των συμπολιτών μας αγροτών και κτηνοτρόφων με παρεμβάσεις που κάναμε στο τεράστιο αρδευτικό, σε μήκος αρδευτικό δίκτυο το οποίο διαθέτουμε και με την ορίμαση κάποιων σημαντικών έργων τα οποία περιμένουμε να αξιολογηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υποδομό για να ξεκινήσει η κατασκευή τους, όπως είναι το φράγμα των Λιθινών, οι λιμνοδεξαμενείς σιχοφλακές. Είναι στη φάση προωθημένης μάλλον φάση μελετητικά και μια αντίστοιχη δεξαμενή στη Ζάκρο, στη Ζού και λοιπά. Όλα αυτά. Δεν κρατιέστε να τα πείτε τα έργα. Τι να κάνω όμως εγώ που πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο έργο, μια τεράστια προσπάθεια. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία. Ένα νούμερο θα πω. Έχουμε κατορθώσει με βάση το σχεδιασμό και την προετοιμασία την οποία έχουμε κάνει, να έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 εκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να υποδοθήσουμε όσο γίνεται συντομότερα. Και νομίζω ότι αυτό το νούμερο δίνει και ένα μήνυμα προεκλογικό, θα έλεγα. Το δώσατε το μήνυμα του προεκλογικά, σίγουρα, Δημαρχέ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε και εδώ από το πλατό της εκπομπής για να έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε και περισσότερο χρόνο. Ότι την επόμενη φορά θα είμαστε σαν παρέα να τα πούμε καλύτερα. Έτσι, θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε, Δημαρχέ.